κάνουμε. Λοιπόν, πάμε σε μια γυναίκα λοιπόν, η οποία κάθε πρωί έβλεπε όλους τους οικονομικούς υπουργούς, τους βλέπει. Βλέπει και την κυρία Δελτουλέσκου. Ω, καλώς τη Δέσποινα. Καλημέρα. Καλημέρα, αγαπημένα μου Γιώργο. Καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Μην μου πεις από ότι... το Χίλτον. Μη μου πεις ότι πούλησες χαλί στη Δελτουλέσκου. Ε, όχι, ήμουνα έτοιμη, σε παρακαλώ, παραλίγο. Παραλίγο. Αλλά μου λέει, θα το μάθει, μου λέει, όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη. Και έτσι δεν γίνεται. Εδώ είμαι, μου λέει, για άλλο σκοπό. Και βέβαια, εκεί είμαι που. Στο Χίλτον. Εκεί στο Χίλτον που είσαι με τα χαλιά, τους έβλεπες κάθε μέρα. Τους είπες ότι εδώ ανοίξτε τις δουλειές, να μπουν έσοδα στο κράτος, στα ταμεία, να μπουν έσοδα στο ΙΚΑ και ούτω καθεξής. Την πήρες μια μέρα από κοντά, να τους κοριτσάκι μου, να δεις εδώ πώς γίνεται η δουλειά. Έλα. Μα δεν είναι μόνο από αυτούς, Γιώργο μου, stop, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έλα. Καταρχάς, ξέρεις ότι κάνω τις εκθέσεις μου στο Χίλτον, έχω παράταση τώρα μέχρι 7 Δεκεμβρίου, είναι η τέταρτη φορά που είμαι φέτος. Μπράβο. Με την αγαπημένη μου Βελκουλέσκου πίνουμε το καφεδάκι μας μη στον 11ο όροφο, όχι μία φορά. Όχι μία φορά, ναι. Και μαζί σε παρακαλώ και με το σύζυγο ο οποίος ξυπνάει το πρωί. Μπράβο. Αλλά δεν εξαρτάται μόνο από εκείνη. Πρόσεξε. Θέλουμε. Τι σου λέει. Λέει στην Αθηνά και χειρακίνη. Τι σου λέει. Πρέπει όλοι μαζί. Μεταξύ... και εμείς... Θέλει και η κυβέρνηση, θέλει και η εδώ, θέλει και η Ελλάδα να προσπαθήσει. Πρέπει σωστό να αλλάξουν ρυθμό, Γιώργο. Σωστό εσύ αυτό. Που βλέπεις τον Τσίπρα, πρέπει να του πεις εμάς τους επιχειρηματίες. Δεν μας κοιτάζει να μας δει. Και τον Τσίπρα κοιτάζει. Και τον Μητσοτάκη. Θέλουμε ανάπτυξη. Τι απαντάς και στους δύο, θέλουμε λοιπόν. Θέλουμε πρόοδο. Τι λες και στον έναν και στον άλλον για τον Έλληνα επιχειρηματία που δίνει δουλειά στον κόσμο και μεροκάματο. Πάμε. Πρέπει να μας δούνε, πρέπει να σταματήσουν όλη αυτή την απειλή επάνω μας, αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται το φόβο, να μας δώσουν ανάπτυξη και κίνητρο. Έτσι, ο μπράβο. Κόσμος να ευθαριστεί, να μειωθούν οι φόροι, να μπορεί να κινηθεί το εμπόριο, γιατί είναι αλυσίδα, όταν προχωράει το εμπόριο, προχωράνε όλα. Έτσι, μπράβο. Και να πτυχθεί όλοι, ξέρεις τι είπα εγώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στον Τζακαλώτο. Του λέω τελειώνετε τις διαπραγματεύσεις. Μπράβο. Γιατί έχετε θανατώσει το εμπόριο. Και άμα θανατωθεί, του λέω εμπόριο, θα θανατωθεί όλη η Ελλάδα. Και τι είπε. Αυτό είναι. Και τι είπε. Με άκουσε, δεν μου μίλησε. Α, να σου πω κάτι. Σκέφτηκες ποτέ να κατέβεις στην πολιτική. Γιώργο μου, το έχω σκεφτεί πάρα πολλές φορές. Αλλά. Μου έχουν κάνει και προτάσεις και από τα δύο μεγάλα, από όλα τα κόμματα, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά εγώ είμαι η αγωνιζόμενη επιχειρηματίας. Μπράβο. Δεν θέλω την πολιτική. Μπράβο. Σήμερα το να είσαι πολιτικός η χώρα με, δεν, στο μέσο τον απλό άνθρωπο που εγώ το βλέπω δεν περνάει, δεν το θέλει. Γιατί πραγματικά στο λέω και μεταδίδω έτσι τον παλμό του κόσμου, το σφιγμό που υπάρχει. Ο κόσμος κουράστηκε. Θέλω μια χαλή. Τι χαλή. Θέλει φως. Θέλω να μου δείξεις. Θέλει φως. Ένα χαλί για τον Τσίπρα και ένα για τον Μητσοτάκη. Τι θα επέλεγες για τον έναν και τι για τον άλλον. Κοίταξε, καταρχάς για τον Τσίπρα θα του δίνω αυτό το κατακόκκινο που δεν έχει και σχέδιο και είναι και μουντό. Ναι. Και είναι και πάρα πολύ σκούρο. Ναι. Γιατί είναι αυτή τη στιγμή μέσα σε μια κατάσταση η οποία είναι θυελώδη και είναι κομφούζιο. Κατάλαβες και το μυαλό του και η ψυχή του. Και πρέπει από εκεί είναι και το χρώμα του κόμματος. Και πρέπει από εκεί να προχωρήσει και να πάει λίγο πιο μπροστά. Στον Κυριάκο. Το άλλο εδώ που είναι το μπλε. Το μπλε εδώ, το ΝΑΙΝ που έχω πίσω μου, το περσικό, το οποίο είναι μπλε με λουλούδια, έχει το χρώμα που λίγο ατενίζει και προσδοκά, αλλά από εκεί και πέρα έχει και λίγα λουλουδάκια για να δώσουμε και λίγο φως και λίγο άνθηση στον κόσμο και λίγη ελπίδα. Δεσποινά. Αλλά η Μυραράκη έχει καλιά για όλα τα βαράδια. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Έχει καλιά για όλο τον κόσμο. Ακούει κάποιος Χίλτον και σου λέει, όπα, θα πάω να πάρω ακριβό χαλί, τι γίνεται. Με αυτή την κρίση έχει σκεφτεί να χαλιά. Σου πω, πρόσεξε να δεις. Αυτός είναι ο λόγος που με εώθησε να παρατείνω την έκθεσή μου μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Η ποιότητα των χαλιών Μυραράκη, εκτός ότι είναι αναμφισβήτητη, οι προσιτές τιμές μας, οι οικονομικές τιμές μας, με έκαναν σε αυτή τη δύσκολη εποχή την οποία διανύουμε, να έρχεται εδώ ο κόσμος πάρα πολύ, κάτι που δεν το ήλπιζα, ούτε το προσδοκούσα. Για μένα το 2016, εν έτη κρίσης, με τρόικα στο Χίλτον, με τόσα πράγματα που γίνονται, η Μυραράκη να πουλάει χαλιά στον απλό τον κόσμο, γιατί έχω
Χαλιά για όλα τα βαλάντια από 100 ευρώ, το τονίζω. Μοντέρνα! Κοίταξε εδώ τι γίνεται. Δική μου τώρα, παρουσίαση, τώρα δεν βάζει γκάζ για δεσίνα. Κλασικά. Μπορεί να γυρίσει. Να σου πω, Γιώργο. Και πρέπει εμάς τους επιχειρηματίες, γιατί κάνοντας εγώ αυτήν εδώ την εκδήλωση, δεν δίνω ψωμί μόνο στη δική μου επιχείρηση. Δίνω ψωμί και κίνητρο και δουλειά σε όλο τον κόσμο. Έχω μια τεράστια ποικιλία μοντέρνων και κλασικών χαλιών και το τονίζω, που πάω εγώ η ίδια στην Ινδία, στην Περσία, στο Πακιστάν και τα αγοράζω και έχω την κατευθείαν από την πηγή στους πελάτες. Θέλω να μου πεις αυτό το χρώμα που θα μπει στο ρεκόρ Guinness με τα κόκκινο-πράσινο ιστορίες, παπάδες κλπ. Πάμε. Καταρχάς, να σου πω ότι με ένα κεραμιδο κανελό ρουμπίνο βυσίνο ροδοκόκκινο, με ένα θάλασσο ουρανό γαλανομπλέ για το Μητσοτάκι, με ένα πάρα πολύ ωραίο Μικονί και όχι αντιπαρή, με ένα χρυσό κάνελο πορτοκαλορόδο-κόκκινο και όλα αυτά ατενίζω τη ζωή με αισιοδοξία, με χαμόγελο και μέσα από το Sky σήμερα και από σένα που μου δίνεις τη δυνατότητα να δούνε ότι αυτός που αγωνίζεται δεν πρέπει να το παρατάμε κάτω, αν και εγώ είχα κλείσει τα φτερά μου, την ψυχή μου, το μυαλό μου, τα μάτια μου και πάνω απ' όλα την καρδιά μου και στεκόμουν έτσι, θα είχα ναυαγίσει. Δεν το βάζω κάτω. Μπράβο. Πρέπει να έχουμε ελπίδα. Να, να έχουμε όνειρα. Και όλοι έτοιμη να παλεύουμε. Για μπαλκόνι. Να παλεύουμε. Να κρατάμε τη ζωή στα έτοιμη χέρια για μπαλκόνι μας. Είσαι. Αυτό θέλω να πω στον κόσμο. Ο κόσμος να μην το βάλει κάτω. Και εμείς οι επιχειρηματίες. Όταν αγωνιζόμαστε, να ξέρετε, ο Θεός το βλέπει. Τίποτα δεν πάει. Τι να προλάβει κι αυτός ο Θεός. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Σε ευχαριστώ. Χαιρετισμού λοιπόν, στον άδελφο. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ που μας, που μας προβάλλετε, γιατί εδώ πέρα είναι ένας αγώνας δουλειά. Να είσαι καλά, Δέσποινα. Και θέλω να ενημερώσω τον κόσμο ότι μέχρι 7 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, εγώ είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ εδώ. Μπράβο. Με όλη αυτή την Παρδεσία και έχω καλιά για όλα καλά, τα βαλάντια και λοιπόν, για όλο τον κόσμο. Αυτά φίλε και φίλοι. Σα ευχαριστώ πολύ. Έτσι έχουν τα πράγματα. Κύριε Κάντα, είδατε μέρα νύχτα. Ο ΑΕ είναι και η Δέσποινα και εσείς ναυτικός πράκτορας με πολύ αγώνα και πολλά λεφτά. 11 του μηνός έχετε...